Όλα τα προϊόντα που κατασχέθηκαν ω παραποιημένα από το Τελωνίο του Ηρακλείου, στο πλαίσιο ελέγχων μέσα στο 2017, από σήμερα βγαίνουν από τα κοντέινερ και οδηγούνται στην καταστροφή. Πρόκειται για περισσότερα από 20.000 προϊόντα μαϊμού, τα οποία επιβεβαιώθηκε από τι εταιρείε ότι είναι παραποιημένα, και η διαδικασία καταστροφή του λόγω του όγκου του αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Αυτά στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιούμε για τα παραποιημένα προϊόντα προβήκαμε στη, στην αρχή σε προσωρινή δέσμευση των προϊόντων αυτών. Στη συνέχεια αποστήλαμε δείγματα στι ε, εταιρείε που έχουν τα εμπορικά σήματα. Αποφάνθηκαν οι δικηγόροι ότι είναι παραποιημένα και φαρμόζοντας τον 608 του 13 τον κανονισμό προχωρήσαμε στην καταστροφή τους. 6.596 ζευγάρια παπούτσια, 3.299 ζευγάρια γυαλιά ηλίου, 5.279 αρώματα, 3.948 τσάντες, 1.423 διάφορα ρούχα. Είναι τα προϊόντα που θα καταλήξουν στην ανακύκλωση αφού καταστραφούν από εταιρεία ανακύκλωσης που έχει αναλάβει το έργο και θα το υλοποιήσει μπροστά στους τελωνιακούς που θα επιβλέπουν τη διαδικασία. Όπω ορίζεται από την νομοθεσία. Έχουμε ήρθει σε συνεννόηση με εταιρεία ανακύκλωση, πιστοποιημένη, η οποία θα καταστρέψει και στη συνέχεια θα ακολουθήσει όλε τι διαδικασίε ώστε να είναι φιλική προ το περιβάλλον η καταστροφή του. Τα κοντέινερ με τα προϊόντα ανοίγονται πλέον το ένα πίσω από το άλλο και τα υποκαταστροφή ήδη ένα-ένα θα καταστρέφονται. Παρά την πρόταση από την υπηρεσία να δοθούν σε ιδρύματα, που σκοντάφτει όμω όπω τόνισε ο προϊστάμενο, ρητά στην ομοθεσία που δεν αφήνει άλλα περιθώρια εκτό από την καταστροφή του. Απαγορεύεται, παρε, απαγορεύεται ο κανονισμό των 608 του 13. Ε, απαγορεύεται να, να τα δορίσουμε σε ιδρύματα. Κάναμε προσπάθειε, μιλήσαμε, αλλά δυστυχώ απαγορεύεται.